Το θερμόμετρο στα ύψη για άλλη μία φορά στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στι χώρε Ιράν και Ισραήλ, δηλαδή του συνήθεις υπόπτου. Οι απειλέ πολέμου γίνονται γνωστέ η μία μετά την άλλη, ενώ ένα βίντεο με Ισραηλινού βαλιστικού πυράβλου προκαλεί αυξανόμενε ανησυχίε για την κατάσταση στην περιοχή. Το διάσημο Class Report στο X δημοσίευσε λοιπόν ένα νέο βίντεο πριν λίγα λεπτά που κατέγραψε ένα οδηγό σε δημόσιο δρόμο του Ισραήλ Συγκεκριμένα με προορισμό την πόλη Αιλάτ. Ο οδηγό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τη μεταφορά πυράβλων του Ισραηλινού στρατού προ αυτή την πόλη. Η Αιλάτ είναι η μοναδική πόλη του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή βρίσκεται στο νότιο τμήμα τη χώρα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από το υλικό, πρόκειται για Ισραηλινού βαλιστικού πυράβλου, ο τύπο των οποίων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ακόμη. Είναι βέβαιο ωστόσο πως η μεταφορά του έλευε χώρα εξαιτία τη αυξανόμενη ένταση μεταξύ τη Ιερουσαλήμ και τη Τεχεράνης Και όταν μιλάμε για τόσο καταστροφικά οπλικά συστήματα, τα πράγματα είναι πολύ ανησυχητικά. Το Ισραήλ ανέλαβε την Πέμπτη την ευθύνη για την επίθεση στη Δαμασκό τη Συρία, ω αποτέλεσμα τη οποία λέγεται πω σκοτώθηκαν οι Ιρανοί στρατηγοί. Ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίνε Τανιάχου δήλωσε πω η χώρα του θα βλάψει όποιον μα βλάπτει ή σκοπεύει να μα βλάψει. Τα σχόλια του Ισραηλινού ηγέτη έγιναν λίγο αφού οι ενόπλε δυνάμει του κράτου ανακοίνωσαν πω ακυρώνονται οι έξοδοι, άδειε κλπ. για όλε τι μονάδε μάχη. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ισραηλινό στρατό αποκάλυψε πως κινητοποίησε περισσότερα στρατεύματα για παράταξη σε μονάδε οι αναλυτέ ανησυχούν πω εάν το Ιράν επιχειρήσει να εκδικηθεί την Ιερουσαλήμ για την επίθεση στη Δαμασκό, ένα ευρύτερο πόλεμο θα μπορούσε να ξεκινήσει μεταξύ των δύο αυτών κρατών. Βέβαια, δύο πηγέ εντό τη Τεχεράνη είπαν πω η απάντηση του Ιράν θα γίνει με τέτοιο τρόπο που δεν θα προκαλέσει κλιμάκωση. Θα ξέρουμε πώ θα υπερασπιστούμε του εαυτού μα και θα ενεργήσουμε με βάση την εξή πολύ απλή λογική. Θα βλάψουμε όποιον μας βλάπτει ή σκοπεύει να μας βλάψει, τόνισε ο Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.